31 λεπτά λοιπόν μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, συζητάμε πάντα το μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της ανεργίας. Να συνδεθούμε και πάλι με το γραφείο του, του πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Εύερτ. Να συνδεθούμε και με την Πάτρα στην άλλη πλευρά. Είναι ο Στάθης ο Κεραμιδάς. Καλημέρα στο Στάθη. Να πω ακόμη ότι εδώ στο στούντιο, στις πρωινές διαδρομές, μου κάνει την τιμή και είναι ο καλός συνάδελφος και διευθυντής του Film Net, το Λάμπης ο Ταγματάρχης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και πάλι. Καλημέρα και σε εσάς που ανοίξατε τώρα το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κύριε Πρόεδρε, Στάθη, Λάμπη Ταγματάρχη, προτείνω να δούμε σε αυτήν τη χρονική στιγμή ένα βίντεο που μας έστειλε ο Στάθης ο Κεραμιδάς, που απεικονίζει το πρόβλημα της ανεργίας στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Θυμίζω και ο Στάθης θα συμπληρώσει, θα διορθώσει. Έχουμε Πειραϊκή Πατρακή, έχουμε Πειραιώνα, έχουμε μια σειρά από βιομηχανικές μονάδες. Έχουν μια σειρά από επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο ή που κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο με ανθρώπους εργαζομένους να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον δρόμο ή να αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά να συζητήσουμε. Η Πάτρα είναι μία από τις μεγάλες πόλεις με το υψηλότερο δίκτυο ανεργίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Εργατικού Κέντρου, το ποσοστό ανεργίας αγγίζει το 30%. Με άλλα λόγια, ο ένας στους τρεις Πατρινούς είναι άνεργος. Το μεγάλο κράχ έγινε στις αρχές της δεκαετίας των 90, τότε που οι βιομηχανίες έκλειναν η μία μετά την άλλη και κυρίως αυτές που βρίσκονταν στην παραλιακή ζώνη. Η πρώτη βιομηχανία που έβαλε λουκέτο ήταν η σαπουνοποιία της Βέσο, που απασχολούσε 200 εργαζόμενους. Η λειτουργία της είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν από τον πόλεμο. Τα τελευταία χρόνια οι ιδιώτες την μετέτρεψαν σε πολιτιστικό κέντρο, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Εδώ είναι η χαρτοπία Λαδόπουλου, μια ιστορική βιομηχανία που κάποτε απασχολούσε 1.200 εργαζόμενους. Το εργοστάσιο έκλεισε οριστικά το 1991. Πριν από ένα μήνα, ο Δήμος Πατρέων αγόρασε την έκταση του εργοστασίου με σκοπό να δημιουργήσει πολιτιστικό κέντρο. Τώρα παραμένω σαν θύλακας και σαν συντηρητής, γιατί έχει αντίες, γιατί τα υπόγεια πλημμυρίζουν νερά και πρέπει να αντλούνται για να μην γίνουν ζημιές. Αυτές τις δουλειές μου. Αυτό το εργοστάσιο θα μπορούσε να λειτουργήσει τώρα με αυτή την τεχνική υποδομή που έχει? Αυτή τη στιγμή όπως είναι, όχι. Οι αρμόδιοι έχουν απαγορεύσει την είσοδο στο εργοστάσιο στους πάντες και κυρίως στα τηλεοπτικά συνεργεία. Προφανώς θέλουν να κρύψουν τα κυβότια με τα χρησιμοποίητα μηχανήματα που αγοράστηκαν το 89 και κόστησαν 7 δισεκατομμύρια δραχμές με τιμές της εποχής. Λίγα μέτρα πιο πέρα συναντάμε μία ακόμη πληγή για την Πάτρα, την πιο μεγάλη. Βρισκόμαστε στον πάλε ποτέ κολοσσό της ελληνικής βιομηχανίας, την Πειραϊκή Πατραϊκή. Εδώ κάποτε εργάζονταν 3.500 εργαζόμενοι. Το εργοστάσιο έκλεισε οριστικά τον Οκτώβριο του 1992. Για να ξαναστηθεί μια τέτοια βιομηχανία, οι αρμόδιοι λένε ότι απαιτούνται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές. Η Πειραϊκή Πατραϊκή ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Πάτρα το 1932. Όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της τοπικής βιομηχανίας. Όταν έκλεισε, διαλύθηκε κυριολεκτικά ο οικονομικός ιστός ολόκληρης της πόλης. Αυτός ο βιομηχανικός γίγαντας ανήκει ακόμα στο κράτος. Αλλά και τι με αυτό. 8 ολόκληρα χρόνια ουδής ενδιαφέρεται για την τύχη της μεγαλύτερης κλωστοϊπαντουργίας στην Ελλάδα. Στα κυβότια που βλέπετε υπάρχουν καινούργια ανταλλακτικά αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών. Στις αποθήκες επίσης εταιρείας υπάρχουν εκατομμύρια μέτρα ύφασμα, το οποίο αξιολογείται πάνω από 2 δις δραχμές. Από τις 3.500 εργαζομένων απέμειναν μόνο 16 φύλακες να φυλάνε θερμοπύλες. Όμως και αυτοί απολύθηκαν πριν λίγες μέρες και η εταιρεία που ανέλαβε την εκαθάριση ανέθεσε τη φύλαξη σε ιδιωτική αστυνομία. Δουλεύω εδώ στην επιχείρηση 28 χρόνια. Και όλοι όσοι δουλεύαν εδώ μέσα ήταν όλοι μεγάλης ηλικίας, περίπου το 80% ήταν πάνω από 45 χρονών. Λοιπόν, είμαστε οι τελευταίοι απομείνοντες εργάτες, μείναμε 16 εργάτες. Είμαι σε μια ηλικία που δεν είμαι ούτε για σύνταξη, αλλά ούτε και να μην πάρει κι άλλο εργοδότη για εργασία. Αφήνοντας την Πατραϊκή και προχωρώντας 1 χιλιόμετρο πιο πέρα, συναντάμε ένα ακόμη μεγάλο λουκέτο. Εδώ είναι η Πειραιώνα. Το 1992 το εργοστάσιο έκλεισε και 500 εργαζόμενοι βρέθηκαν στο δρόμο. Η πολυεθνική εταιρεία ήθελε να κάνει τους εργαζόμενους λάστιχο. Αυτοί αντέδρασαν με απεργία διαρκείας. Και τότε η εταιρεία μετέφερε τις εγκαταστάσεις της στην Τουρκία. Η εικόνα μιλάει από μόνη της.
Η βιομηχανία ελαστικών της πολυεθνικής Πιρέλη δεν άφησε τίποτε για να θυμίζει ότι εδώ, για περισσότερα από 30 χρόνια, ο υδρότας κάποιων ανθρώπων χυνόταν ποτάμι. Παρ' όλα αυτά, ο κύκλος των κλεισμένων βιομηχανιών παραμένει ανοιχτός. Σειρά έχουν η Μίσκο και η βιομηχανία παγωτών Άλτζητα, που έχουν ήδη ανακοινώσει ότι αναστέλουν τη λειτουργία τους στην Πάτρα σε λίγους μήνες. Μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έστειλε Στάθη. Ο λόγος σε σένα για να μας εισάγεις στο θέμα αυτό. Ο κύριος Πρόεδρος πάντα μαζί μας και ο Λάμπης ο Ταγματάρχης για να κουβεντιάσουμε. Σε ακούμε, Στάθη. Λοιπόν, Κωστή, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το ρεπορτάζ νομίζω τα λέει όλα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Η κατάσταση εδώ στην περιοχή της Πάτρας είναι τραγική. Φτάνει να σας πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, σημερινά δημοσιεύματα, 2.500 αιτήσεις έχουν γίνει στο Δήμο Πατρέων για 108 θέσεις στον τομέα της καθαριότητας, δηλαδή στα απορρίμματα. Είναι τέτοια η απόγνωση των ανθρώπων εδώ, των ανέργων δηλαδή, που προσπαθούν να βρουν δουλειά οπουδήποτε. Εγώ να τις επαναλάβω τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι. 2.500 αιτήσεις για 8 θέσεις. Για 108 θέσεις. Για 108 θέσεις στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου. Στο τμήμα καθαριότητας. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και πτυχία, έτσι. Ναι. Και πριν από λίγο θα το πούμε αυτό, Στάθη, για τα πτυχία. Πριν από λίγο μου έλεγε ο Μάκης ο Θεοδόρου για το Βόλο 8.000 άνεργοι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία του εργατικού κέντρου εκεί στην πόλη του Βόλου. Γι' αυτό που είπες για τα πτυχία, υπάρχουν συγκεκριμένες ιστορίες οι οποίες θα δουν το φως της δημοσιότητας. Εγώ απλά ενδεικτικά να αναφέρω δύο από αυτές, τις οποίες και οι πρωινές διαδρομές αλλά και οι υπόλοιπες εκπομπές του Sky θα φέρουν τις αμέσως επόμενες ημέρες στο προσκήνιο. Άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει φιλοσοφία, ο οποίος έχει σπουδάσει νομικά και οικονομικά και εργάζεται σε μία εύγα ως υπάλληλος. Απόφυτος της νομικής σχολής, ο οποίος έχει σουβλατζίδικο και σαρκαστικά τοποθετούμενος απέναντι στο θέμα, τυλίγει το σουβλάκι σε φωτοαντίγραφο του πτυχίου του και μάλιστα αντιμετωπίζει και κατηγορία για γελιοποίηση δημοσίου εγγράφου. Έχεις δίπλα σου, νομίζω, Στάθη, κάποιο καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας, ο κύριος Χρήστος Λιακόπουλος, και επίσης είναι δίπλα μας ο γραμματέας του Σωματείου των πρώην εργαζομένων στην Πυριακή Πατραϊκή, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Σωτηριακόπουλο, είπες. Τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Ναι, ναι. Ναι, είναι ο κύριος Λιακόπουλος. Είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Τον κύριο Λιακόπουλο. Θα μας δώσει μία εικόνα της σημερινής κατάστασης που υπάρχει στην Πάτρα σε σχέση με το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, κύριε Λιακόπουλο. Καλημέρα σας. Όντως η κατάσταση στην Πάτρα είναι τραγική. Καλημέρα καταρχήν στον κύριο Παρά και στους προσεκλημένους. Είναι τραγική γιατί η ανεργία υπερβαίνει το 30% και η ανεργία παρουσιάζεται εξίσου στους μεγάλης ηλικίας ειδικευμένους εργαζόμενους και στους μικρής ηλικίας αυτούς που πρωτομπαίνουν στην αγορά εργασίας. Η Πάτρα πάσχει και από το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος για την επαναλειτουργία ήδη έτοιμων προς επαναλειτουργία εργοστασιών, όπως είναι αυτό της Πυριακής Πατραϊκής, αυτό δίνουν οι μελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ, αυτό δίνουν οι μελέτες όλων των ειδικών σε σχέση και με την αγορά και με την έλλειψη κάλυψης στην, ή μάλλον με την έλλειψη των προϊόντων αυτών από ελληνικά χέρια, από ελληνικές βιομηχανίες, αυτό που έβγαζε η Πατραϊκή. Η μήλη επαναλειτουργία της χαρτοποιίας Λαδόπουλου, που όπως είπατε προηγούμενα έχει πολύ σύγχρονα μηχανήματα, αυτά που αγοράστηκαν το 1990, και επίσης η έλλειψη ενδιαφέροντος για την επαναλειτουργία της φαρμακοβιομηχανίας, που είναι έτοιμη από το 1990, καινούργια βιομηχανία, και μένει κλειστή χωρίς να λειτουργεί. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από την επαναλειτουργία των εργοστασίων, θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό να αναφερθώ στην έλλειψη υποδομής για την προσέλκυση καινούργιων επενδύσεων στην περιοχή. Στην περιοχή μας δεν προβλέπεται να υπάρξει σιδηροδρομική κάλυψη με γραμμή κανονικού μεγέθους. Στην περιοχή μας, δυστυχώς, δεν προβλέπεται να επεκταθεί αυτή η ψευδόνυμη παθέ, η οποία τελικά έχει γίνει Καθέ, Κόρινθος, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύζωνη. Και επίσης, στην περιοχή μας δεν προβλέπεται να έρθει το φυσικό αέριο. Πέρα από αυτό, υπάρχει η έλλειψη του νερού για τη βιομηχανική περιοχή που έχουμε επισημάνει από πολλά χρόνια. Και εγώ ρωτάω,
Ποιος καινούργιος επενδυτής κάτω από αυτές τις συνθήκες και με αυτή την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της περιοχής θα έρθει για να επενδύσει στην περιοχή? Ασφαλώς έχουμε τα τεχνολογικά ιδρύματα, έχουμε το Πανεπιστήμιο, έχουμε το ΤΕΗ, είναι η γεωγραφική μας θέση πλεονεκτική, έχουμε το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αλλά δεν αρκεί αυτό, είναι αμήλικτοι οι νόμοι της αγοράς και φοβάμαι ότι στην περιοχή μας δεν θα έρθουν καινούργιοι επενδυτές εάν δεν προβλεφθεί να υπάρχουν ανταγωνιστικοί όροι και στην ενέργεια και στις συγκοινωνίες. Λοιπόν, Κωστή. Ναι, Στάθη. Ο κύριος Μαρκόπουλος... Να ακούσουμε και λοιπόν και τον κύριο Μαρκόπουλο, που είναι ο γραμματέας του Σωματείου των πρώην των απολυμένων της Περιακής Πατραϊκής. Κύριε Μαρκόπουλε, ακούστε, είδατε και το ρεπορτάζ. Υπάρχουν μηχανήματα, χρησιμοποιείται ακόμα και εδώ πέρα, ανταλλακτικά 100 εκατομμυρίων δραχμών, εκατομμύρια μέτρα ύφασμα που υπάρχει ως αποθεματικό και το οποίο σαπίζει, και αυτά είναι δισεκατομμύρια των φορολογουμένων. Για πείτε μας, είναι γνώστη της κατάστασης αυτής η αρμόδιοι, η κυβέρνηση? Καλή σας μέρα και από μένα. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Είναι γεγονός ότι στην Πειραιακή Πατριαρχία εξελίχθηκε την τελευταία δεκαετία το παιχνίδι του παραλόγου σε όλη τη μεγαλοσύνη του. Πράγματι, υπάρχει ένας θησαυρός μες στην Πειραιακή Πατριαρχία, είναι εις γνώση όλων των αρμοδίων. Η τακτική που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις από το 1992 και μετά ήταν μια τακτική αποψήλωσης. Βέβαια, το γεγονός ότι πραγματικά κάθε φορά που υπάρχει μια κίνηση και μια προσπάθεια επαναλειτουργίας του εργοστασίου, πάντα κάτι συμβαίνει και ανατρέπει τα δεδομένα, δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς κατά πόσον υπάρχουν κάποια μεγάλα συμφέροντα πίσω από μια τέτοια προσπάθεια. Το θέμα είναι ότι, όπως και εσείς είπατε, κύριε Κεραμιδά, και έτσι είναι, υπάρχουν κάποια δις εδώ μέσα, αρκετά δις, είναι του ελληνικού λαού, φορολογείται γι' αυτά και κάποιοι τα διαχειρίζονται κατά το δοκούν, αδιαφορώντας για τις παραπέρα συνέπειες και εξελίξεις. Πράγματι, για να ξαναγίνει μια Πειραιακή Πατριαρχία χρειάζονται εκατοντάδες δις. Για κάθε θέση δημιουργία στην κλωστεφαντουργία, με τις διεθνείς μελέτες, απαιτείται το ποσό των 105 εκατομμυρίων δραχμών. Εμείς έχουμε έτοιμες μελέτες επαναλειτουργίας, δεν δισενέκρινε το Υπουργείο Βιομηχανίας και βέβαια το Υπουργείο Βιομηχανίας δεν μας έχει δώσει και κανένα φως για το τι πρόκειται να γίνει στην Αχαΐα μια δεκαετία τώρα σε σχέση με νέες μονάδες ή σε σχέση με την αναπλήρωση των χαμένων θέσεων εργασίας με τον ΑΒ τρόπο. Πρόσφατα είχαμε μια συνάντηση με την κυρία Διαμαντοπούλου, με κάποιον επενδυτή ο οποίος έδειξε σοβαρό ενδιαφέρον. Συμφωνήσαμε ότι θα μπορούσε μέχρι τον πληστηριασμό να λειτουργήσει η Πειραιακή Πατραϊκή. Μάλιστα, ο κύριος αυτός κατέθεσε και μια εγκριτική επιστολή 500 εκατομμυρίων δραχμών που είναι στη γνώση του Υπουργείου. Το Υπουργείο ανέτρεψε αυτά που έλεγε και επανέρχεται σε δικλείδες τέτοιες δυσκολίες που ουσιαστικά καταλήγουν άλλη μια φορά να μην υπάρξει φως για την Πειραιακή Πατραϊκή. Κύριε Μαρκόπουλε, με ακούτε? Σας ακούω. Κλείνοντας η Πειραιακή Πατραϊκή, πόσοι άνθρωποι, πόσοι συναδελφοί σας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας? Έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε? Βεβαίως και έχουμε στοιχεία, βεβαίως. Όταν η Πειραιακή Πατραϊκή έκλεισε το 1992, απελήθησαν οι τελευταίοι τότε 1.700 εργαζόμενοι. Μάλιστα. Από τους 1.700, πόσοι έχουν βρει εργασία κάπου αλλού? Κοιτάξτε, στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς εργασία. Και αν υποτεθεί ότι κάποιοι απασχολούνται σποραδικά, με ευκαιριακά ημεροκάματα και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες για να ζήσει μια οικογένεια. Επέλεξαν κάποιοι να φύγουν από την Πάτρα αναζητώντας καλύτερη τύχη αλλού, πηγαίνοντας, ας πούμε, ερχόμενοι στην Αθήνα? Όσο και αν φαίνεται τραγικό αυτό που θα πω, κύριε Πάρα, σας πληροφορώ ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να γυρίσουν τα χωριά τους προκειμένου να ζήσουν έστω με τα ελάχιστα. Και βεβαίως η τραγικότητα είναι σε αυτό που θα πω τώρα, είναι εκείνοι οι οποίοι κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, μη αντέχοντας οι οργανισμοί τους, απεδίμησαν στον κύριο. 65 νεκρούς έχουμε την τελευταία τετραετία στην Πάτρα, στην απολυμμένους Πειραιακής Πατραϊκής, από εγκεφαλικά και από εφράγματα. Το θέμα είναι ότι σε καμία περίπτωση υπάρχουν κάποια μέτρα. Δεν μπορώ να πω. Το Υπουργείο Εργασίας έδειξε κάποια ευαισθησία σε κάποιους τομείς, συνταξιοδοτήθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα.
Εδώ πέρα δεν υπάρχει το παραμικρό η πρόθεση από ό,τι φαίνεται και η τακτική η οποία ακολουθείται από το Υπουργείο Βιομηχανίας δείχνει ότι σε καμία περίπτωση σοβαρά δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της ανεργίας στην μεγάλη περιοχή της Αχαΐας. Κύριε Μαρκόπουλε, βάλτε μία τελεία στη φράση σας, γιατί με ειδοποιούν ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερο κύκλωμα για αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Ακούστηκε το πρόβλημα, θέλω να πιστεύω, και από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και από όσα είπατε εσείς, αλλά και από το ρεπορτάζ του Στάθη Κεραμιδά. Μία φράση μόνο έχουμε ακόμα το περιθώριο να προσθέσετε. Να πω το εξής. Εγώ πολύ ευχαρίστως θα δεχόμουν τη διάψευση από οποιονδήποτε υπουργό. Και όλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει στην Πειραιακή Πατριαρχία. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω, κύριε Μαρκόπουλε, και να ενημερώσω και τους τηλεθεατές μας ότι αύριο στις πρωινές διαδρομές φιλοξενείται ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο οποίος θα απαντήσει στα όσα θα έχουν αναδειχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή σε ό,τι αφορά την έρευνα του ΣΚΑΙ, αλλά και στα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν. Κωστή, μία κουβέντα από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Ναι, βεβαίως. Μόνο μία κουβέντα για να μην πέσει το κύκλωμα. Θέλω να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά της Μίσκος στην Στρολεώνα Βιωτίας και ότι αυτή τη στιγμή πάνω από τους μισούς εργαζόμενοι της Μίσκο, εργαζόμενοι άνθρωποι 45 ετών και πλέον, οικογενειάρχες, προβληματίζονται για να συνοδεύσουν ή μάλλον να ακολουθήσουν το εργοστάσιο της Μίσκος στον Ελαιώνα της Βιωτίας. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο τραγική είναι η κατάσταση στην περιοχή μας για τον οποιοδήποτε χάνει τη δουλειά του. Μάλιστα. Εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Χριστολιακόπουλο, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαρκόπουλο και φυσικά τον συνάδελφο τον Στάθη τον Κεραμιδά, να συνδεθούμε και πάλι με το γραφείο του κυρίου Μιλτιάδη Εύερτ, να ζητήσω συγγνώμη κύριε πρόεδρε και από εσάς και από το Λάμπι, τον Ταγματάρχη, αλλά έπρεπε να δώσουμε το λόγο να ακουστούν οι απόψεις από τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, το φάσμα της ανεργίας. Θα ήθελα ένα σχόλιο από το Λάμπι, τον Ταγματάρχη, και να κλείσουμε με εσάς κύριε πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον κύριο συνάδελφο από την Πάτρα. Το ρεπορτάζ ήταν καταπληκτικό και νομίζω ότι έδωσε πραγματικά την εικόνα του προβλήματος. Νομίζω ότι ανάλογα ρεπορτάζ θα μπορούσαν να κάνουν και από τον Βόλο, από την Χαλκίδα, τα Γιάννενα, από τα Γιάννενα, από πόλεις της χώρας που. Το Λαύριο. Το Λαύριο, όπου η ανεργία πραγματικά είναι τρομακτικό πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν λύνεται με ευχολόγια, ούτε λύνεται με παρεμβάσεις υπουργικές. Πιστεύω ότι είναι το τίμημα μιας πορείας. Πιστεύω ότι όταν η κυβέρνηση, όταν η πολιτεία είναι αναγκασμένη να παίξει στους ρυθμούς που της επιβάλλει η κοινότητα, να ρίξει τον πληθωρισμό, να μπει στην ΟΕΕ, να πιάσει τους στόχους, πιστεύω ότι μοιραίο φαινόμενο είναι η αύξηση της ανεργίας. Ένα πρόβλημα που δεν είναι, εστιάζεται μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στην κοινότητα, σε όλες τις χώρες της κοινότητας. Το ποσοστό αυτό, το 10%, είναι ένα νούμερο που προσπαθούν με χιλιάδες τρόπους να το ρίξουν. Ακόμα και οι Αμερικάνοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τη λύση, δεν είμαι ειδικός. Ξέρω όμως ότι έχει τρομακτικές διαστάσεις και αυτοί οι θάνατοι από κεφαλικά και από το άγχος και από όλα αυτά. 65 νεκρούς από απολύτως. Ναι, είναι η άλλη πλευρά του ζητήματος. Όσο δε αφορά τον επιστήμονα ο οποίος άνοιξε σουλατζίδικο και τυλίγει τα σουβλάκια με το πτυχίο του, ξέρω πολλές περιπτώσεις που σκέφτηκαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο και χωρίς να θέλω να το απομονώσω στη χώρα μας, θα δείτε ότι υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες που έρχονται από ξένες χώρες, από το Ανατολικό Μπλοκ. Πρόσφατο παράδειγμα, και καλά κάνεις και το θυμίζεις, πυρηνικός φυσικός, ο οποίος δουλεύει νυχτοφύλακας κάπου νομίζω στην Ημαθία, στον Δημό Ημαθίας. Ακριβώς. Είναι οι συνέπειες αυτού που λέμε ανάπτυξης, αυτό που λέμε μεταρρύθμισης, αυτό που λέμε εξυγχρονισμού. Και δεν ξέρω που θα πάει. Ο κύριος Εύερτ νομίζω ότι είναι καταλληλότερος να δώσει. Κύριε Πρόεδρε, να κλείσουμε λοιπόν με το δικό σας σχόλιο. Έχετε πια όλα τα δεδομένα από την πλευρά του ρεπορτάζ, από τα σχόλια που υπήρξαν από τους αρμόδιους φορείς. Συνοψίστε και κλείστε εσείς. Η παρουσία των εργαζομένων από την Πάτρα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και έπρεπε να γίνει, διότι αυτό αποτελεί και την πραγματικότητα και τελικά το τίμημα της ανεργίας το πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι λάθος να μιλάμε μόνο εμείς οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, χωρίς να ακούμε και τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι υφίστανται την περιπέτεια της ανεργίας. Όσα ακούστηκαν από την Πάτρα είναι προϊόν αυτό που σας είπα. Ότι δηλαδή περνάμε σε μία παγκοσμιοποίηση της αγοράς,
ανεξάρτητα από νέα από Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου γίνεται μετακίνηση βιομηχανιών σε χώρες που έχουν χαμηλό εργατικό κόστος. Και επέρχεται από εκεί και πέρα ο εξυγχρονισμός. Το να στήσεις ένα καινούριο εργοστάσιο σήμερα, ακόμα και στην Ελλάδα νηματουργίες που να παράγει υφάσματα, θα χρειαστεί ενδεχομένως το 1/10 του προσωπικού που χρειαζόταν παλιά. Από τα εργοστάσια εντάσεως εργασίας περνάμε στα εργοστάσια εντάσεως μηχανολογικού εξοπλισμού. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Θα ήθελα όμως να τονίσω και κάτι άλλο. Σας υπενθυμίσω ότι η Πιρέλη έφυγε από την Πάτρα λόγω της αλόγιστης συμπεριφοράς ορισμένων συνδικαλιστών που κατηγορήθηκε ακόμα και από τότε την κυβέρνηση τη δεκαετία του 80. Επί μια ολόκληρη δεκαετία με χρήματα του ελληνικού λαού χρηματοδοτούνται αυτές οι βιομηχανίες, έφτασε το πράγμα σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο. Η Πάτρα όμως έχει μέλλον. Η Πάτρα θα μπορούσε να γίνει ένα διεθνές εμπορικό κέντρο μετακίνησης προϊόντων λόγω της καταπληκτικής γεωγραφικής θέσης που υπάρχει. Αλλά πολύ σωστά οι εργαζόμενοι ετώνησαν ότι για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται υποδομή. Και υποδομή δυστυχώς στην Πάτρα δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Πελοποννήσου και της Αδριατικής, θα σας έλεγα, που θα μπορούσε στο μέλλον να είναι, δεν έχει ούτε καν τους αναγκαίους γερανούς. Συμπέρασμα, κύριε Πρόεδρε. Θα κλείσω με ένα παράδειγμα, το οποίο το έχετε ζήσει εσείς πολύ καλά οι δημοσιογράφοι. Όταν ξεκίνησε ο ραδιοφωνικός σταθμός 1984, όλοι είπαν τι είναι αυτά που κάνει ο Εύερτ στο Δήμο της Αθήνας. Θα κλείσει κρατική τηλεόραση, θα κλείσει ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ανεργία. Το αποτέλεσμα είναι ότι τότε λειτουργούσαν σε αυτό το τομέα περίπου 5.500 άτομα και σήμερα εργάζονται περίπου πάνω από 45.000 άτομα. Αυτό δείχνει τη δυνατότητα που υπάρχουν απορρόφησης εργατικού δυναμικού, απορρόφησης επιστημονικού δυναμικού σε τομείς που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή σας, για τον δικό σας σχολιασμό. Και... το θέμα πάντως είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει να πέσει η προσοχή όλων πάνω εκεί χωρίς λόγια, αλλά με έργα. Η τηλεόραση του Sky προσπαθεί να αναδείξει με την έρευνα που ξεκινάει από σήμερα αυτό το θέμα και χάρη στην δική σας παρουσία, τη δική σας βοήθεια, αλλά και των υπολείπων οι οποίοι θα αποδεχτούν αυτή την πρόσκληση και θα καταθέσουν τις απόψεις τους, αναζητώντας πάντα τη λύση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Και επιστρέφουμε κλείνοντας όσο μπορεί να κλείσει κανείς μια παρένθεση με ένα τόσο μεγάλο θέμα. Ανοίγοντας μάλλον. Ανοίγοντας. Ανοίγουμε με την έρευνα, κλείνουμε σε ό,τι αφορά αυτήν την εκπομπή. Εδώ σε κάλεσα ήταν ένα ραντεβού που ήταν λίγο πριν από την έρευνα του Sky για την ανεργία, που έχει να κάνει με το ότι έχω δίπλα μου ένα από τα δυο κακά παιδιά, το οποίο φρονίμεψε, τα είπα και στον Θανάση, που καθόταν σε αυτή τη θέση την προηγούμενη Δευτέρα. Αναδευτέρα μας πας. Ναι. Αναβδομάδα. Έχετε πιάσει τις Δευτέρες. Και έχω τώρα το λάβει τον Ταγματάρχη, τον διευθυντή του Filmnet, της συνδρομητικής τηλεόρασης. Τι είναι η συνδρομητική τηλεόραση καταρχήν και ποιο είναι το μέλλον της? Η συνδρομητική τηλεόραση είναι η τηλεθέαση επιπληρωμή, αν μπορούσαμε να το πούμε κωδικοποιημένα, με δύο λέξεις. Η τηλεόραση, όπως θα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι ένα πολύ ακριβό μέσο. Το προϊόν που παράγεται κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Το πρόγραμμα κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Και όταν θέλει να είσαι συνεπής στους τηλεθεατές, όταν θέλει να προσφέρεις υψηλών στάνταρ προγράμματα. Γιατί εκεί πληρώνουν και τότε πρέπει να πληρώνεις. Δηλαδή υπάρχουν εναλλακτικές. Μπορεί μια ταινία να αρχίσει και να δουλέψει ακριβώς στην ώρα της και να μην διακοπεί καθόλου με διαφημίσεις. Δηλαδή, αν η ταινία είναι 90 λεπτά, να παρακολουθείς ταινία στα 90 λεπτά που διαρκεί. Μπορεί μια ταινία που διαρκεί 90 λεπτά να τη δεις και σε 3 ώρες. Επειδή ο σταθμός αναγκάζεται να κάνει διαρκείς παρεμβάσεις, διακοπές για διαφημίσεις, για να μπορέσει να πληρώσει το τίμημα της ταινίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Όχι μόνο όμως στις ταινίες, αλλά και στο πρόγραμμα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ γενικότερα. Το θέαμα είναι μια πάρα πολύ ακριβή υπόθεση. Και πια για να μπορέσει να το βλέπει με τις σωστές προδιαγραφές, με υψηλά στάνταρ ποιότητα τηλεθέασης, πρέπει ο τηλεθεατής να πληρώνει ένα μικρό τίμημα, να συμβάλλει και αυτός δηλαδή σε αυτό το πράγμα που θέλει να δει. Το Filmnet, το οποίο έχει τρία παρακλάδια, να το πούμε έτσι. Το Filmnet
Το Filmet είναι το κανάλι που παράγει, που προβάλλει ταινίες. Εκτός από το Filmet είναι και το Supersport, το οποίο προβάλλει αθλητικό προϊόν, ποδόσφαιρο, ελληνικό ποδόσφαιρο, αγγλικό, γερμανικό, ιταλικό, ισπανικό, βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, το NBA, το ελληνικό μπάσκετ και βεβαίως έχει αγκαλιάσει και μια σειρά από μικρά αθλήματα όπως είναι το βόλεϊ, το πινκ πονγκ, το handball και οτιδήποτε, το σκάκι. Και το σκάκι. Ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ εντυπωσιάζεις. Γιατί εντυπωσιάζω. Σκάκι στην τηλεόραση. Εγώ παλιός σκακιστής, δεν μπορούσα ποτέ να μην έχω και το σκάκι κάτω από, από το Supersport. Το σκάκι στην τηλεόραση βεβαίως. Παλιότερα οι μεγάλοι αγώνες του Φίσερ με τον Σπάσκι και του Καρπόβ ήταν αντικείμενο και μάλιστα είχαν και μεγάλη τηλεθέαση. Σήμερα δεν μεταδίδουμε ένα πρωτάθλημα ολόκληρο σκακιού, αλλά προσφάτως έναν μεγάλο αγώνα μεταξύ του Βασίλη του Κοτρονιά. Του Κοτρονιά. Ο οποίος καθόταν σε αυτή την καρέκλα και μας το αποκάλυψε. Βεβαίως και του Κασπάροφ. Και του Κασπάροφ. Μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση από το Supersport. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά τη τηλεόραση που μεταδίδεται ζωντανός αγώνα σκακιού. Είναι πρώτη. Και πιστεύω ότι το σκάκι είναι ένα άθλημα, ένα πνευματικό άθλημα. Υπήρξαν απλώς έτσι για την ιστορική αλήθεια. Καλύψεις που αφορούσαν την Ολυμπιάδα, θα θυμάσαι, το σκάκι νομίζω το 1984 Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Εσύ που τα ξέρεις αυτά? Είμαι παλιός σκακιστής. Α, κι εγώ. Χαίρομαι πολύ που έπαιζες. Πες Ηλυσίων, Άρης Νικαίας και το Δελτίο είναι τώρα στον Όφι. Μάλιστα. Εγώ έπαιζα στο σκακιστικό όμιλο Καλυθέας. Ένα ιστορικό σωματείο. Δεν είχαμε παίξει ποτέ αντίπαλοι. Όχι, θα το θυμόμουν. Και δεν ήξερα κιόλας ότι ασχολείσαι με το σκάκι. Ασχολιόμουν πολύ. Τότε μου το αποκάλυψε ο Βασίλης. Ο Βασίλης Κοτρούνιας. Ας το αποκάλυψε. Θέλω να πω ότι επειδή ακριβώς το Supersport εξειδικεύεται στο να καλύπτει θέματα του αθλητισμού, είχε την ευχαίρεια και τον χρόνο να καλύψει και έναν αγώνα σκακιού. Ένα κανάλι ανοιχτής λήψης, το Mega, ο Sky, ο Star, δεν είχε την πολυτέλεια να προσφέρει στους τηλεθεατές του έναν αγώνα σκακιού που διαρκεί μία ώρα. Γιατί ούτε τα αποτελέσματα της τηλεθέασης θα ήταν τόσο υψηλά, ούτε θα μπορούσε να βγάλει και το κόστος. Γιατί ξέρετε ότι για να παραχθεί ένα πρόγραμμα, πρέπει τη μια στιγμή αυτό να βγάζει τα χρήματά του. Διαφορετικά δεν θα είναι βιώσιμη εταιρεία. Δεν θα είναι βιώσιμο τηλεοπτικό σταθμό. Κύριε Σιάρκο, τώρα λέτε εσείς. Μάλιστα. Ό,τι πει ο σκηνοθέτης μου. Ένα λεπτό λοιπόν, κύριε Ταγματάρχη. Τι έγινε τώρα? Στον αέρα είμαστε. Στον αέρα είμαστε. Α. Και αυτό είναι το δώρο σας και είναι ένα σκάκι. Α, είστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Είμαι σίγουρος ότι έχετε σκάκι, γιατί ένας σκακιστής σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει είναι σκάκι. Απλά δεν βρήκαμε, δεν σκεφτήκαμε τίποτε άλλο καλύτερο για έναν άνθρωπο που ασχολείται με το σκάκι ή έπαιζε σκάκι ή τον ελεύθερο του χρόνο θα βρει ένα αντίπαλο και θα καθίσουν απέναντι με μια σκακέρα στη μέση. Και σαν σκακιστής σκέφτηκα ότι το δώρο μου πρέπει να είναι σκάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με εκπλήσετε και με κάνετε πάρα πολύ χαρούμενο. Οι κανόνες της καλής συμπεριφοράς είναι να τα ανοίξω, αλλά θα κάνει θόρυβο να τα ανοίξω. Να τα ανοίξω. Όχι, είναι σκάκι, αν θέλετε το ανοίγετε, αν δεν θέλετε μην. Οπότε παίζουμε εμείς το διάρκεια των ειδήσεων. Ναι, κανονικά. Και το δείχνουμε και ζωντανά. Κανονικά και το δείχνουμε και οπότε ζωντανά. Είμαστε προετοιμασμένοι και για κάτι τέτοιο. Και να σου πω ότι παραλίγο να κάνω ματ τον Grand Maître Βασίλη Κοτρονιά. Ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος σκακιστής. Και ο οποίος αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα, δεν ξέρω αν τα έχεις υπόψη. Με την Ομοσπονδία και έχει φτάσει στο σημείο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή να αγωνίζεται με τα χρώματα της Κύπρου. Αλλά ολοκληρώνοντας ό,τι αφορά τη δραστηριότητά σας, υπάρχει νομίζω άλλο ένα κομμάτι που πιάνει το παιδί. Υπάρχει το παιδικό, ας το πούμε. Ναι, είναι το KTV, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που ξεκινάει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και προβάλλει ταινίες, προγράμματα για παιδιά από σχολική ηλικία μέχρι 11 χρονών, 12. Με εξαιρετικά προσεγμένη επιλογή, χωρίς βία, με πολύ σωστή μεταγλώτηση, με πολύ σωστά ελληνικά.